Η ερώτηση, όπως αναφέρετε και εσείς κύριε Πρόεδρε, αφορά τις αποζημιώσεις λόγω της καταστροφής που υπέστησαν δενδροκαλλιέργειες σε Αχλάδια συγκεκριμένα και Κεράσια στην περιοχή του Δήμου Τυρνάβου το Μάρτιο του τρέχοντος έτους 2020. Και το διατάφτα, να το πω έτσι, ο πυρήνας της ερώτησης αφορά την εξέλιξη που υπήρξε μετά την πρόσφατη απόφαση του ΕΛΓΑ να τεθούν εκτός διαδικασίας αποζημιώσεων οι συγκεκριμένες δενδροκαλλιέργειες που υπέστησαν τις καταστροφές λόγω της παγωνιάς. Η δικαιολογία του ΟΓΑ προς τους αγρότες ήταν ότι οι συγκεκριμένες καλλιέργειες βρίσκονταν σε στάδιο περιορισμένης ανθοφορίας και καρπόδησης που δεν αποζημιώνεται με βάση τον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Αποτέλεσμα βέβαια αυτής της απόφασης και προοπτικά βεβαίως είναι οι αγρότες παραγωγή να βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα ακόμα οικονομικό πλήγμα, αφού η απώλεια εισοδήματος όχι μόνο δυσκολεύει, θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο την επιβίωσή τους, αλλά οδηγεί σε αδιέξοδα και σε ό,τι αφορά την κάλυψη των τρεχόντων καλλιεργητικών εξόδων, αλλά και την όποια αδυναμία κάλυψης υποχρεώσεων έχουν σε ζητήματα εισφορών ή άλλων οικονομικών απαιτήσεων, δανεισμοί κτλ. Έτσι λοιπόν δικαιολογημένα οι αγρότες της περιοχής του Τυρνάβου απαιτούν από τον ΕΛΓΑ και κατ' επέκταση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να δώσει άμεσα πολιτική λύση στο πρόβλημα, ξεκινώντας τη διαδικασία των εκτιμήσεων και αποζημιώσεων με τον παγετό ως ζημιογόνο αίτιο. Και οι ερωτήσεις που τίθονται στην ερώτηση είναι σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει το Υπουργείο ώστε άμεσα να γίνει η αποτίμηση των ζημιών που υπέστησαν οι συγκεκριμένες καλλιέργειες, να δοθούν έγκαιρα δίκες αποζημίωση και στο 100% της ζημιάς και φυσικά το άλλο σημαντικό θέμα που δεν είναι μόνο αφορά την παρούσα ερώτηση αλλά δεκάδες άλλα ζητήματα και προβλήματα που έχουν προκύψει στο ζήτημα των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ είναι η αλλαγή αυτού του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να αποζημιώνει και τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους για όλα τα φυσικά φαινόμενα και τις νόσους παράλληλα στην παραγωγή αλλά και στο κεφάλαιο. Και φυσικά το αίτημα που διεκδικούν οι αγρότες να γίνει ο ΕΛΓΑ κρατικός δημόσιος κρατικός φορέας με επαρκή κρατική χρηματοδότηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.